κουνιέστηκε πολύ, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε πολιτική σταθερότητα και η εικόνα της χώρας προς τα έξω κτλ. Δηλαδή, επιβεβαιώνεται αυτό που σας έλεγα, ότι ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται ο καθένας ενώ τις ευθύνες, έχει μια αντίστοιχη τοποθέτηση. Δεν υπάρχει κόμμα που, όντας την αντιπολίτευση, να μην έχει κάνει ή να μην έχει πει υπερβολές. Δεν υπάρχει. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να σπάσουμε το φαύλο κύκλο του σκόρδο κρεμμύδι, να πάψουμε να κοιτάμε μονίμως προς τα πίσω και να αντιστοιχηθούμε με τις προτεραιότητες που θέτει η ελληνική κοινωνία. Μετά από 6 χρόνια άγριας ύφεσης, μεγάλης ανεργίας, μεγάλων αδικιών, μεγάλων περικοπών, αυτή τη στιγμή ποια είναι η προτεραιότητα για την κοινωνία? Να γυρίσουμε επιτέλους στην ανάπτυξη, να μειώσουμε την ανεργία, να αποκτήσουμε μια σταθερή προοπτική, και έχουμε καταλάβει πια ότι για να μην είμαστε απικία χρέους, κλωτσοσκούφι του κάθε Σόιμπλε, πρέπει να δούμε την καμπούρα μας και να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζεται εκεί που πονάει. Πελατειακό κράτος, φοροδιαφυγή, διαφθορά, απλοί και σταθεροί κανόνες που θα φέρουν επενδύσεις, γιατί χωρίς επενδύσεις δεν μπορείς να μειώσεις την ανεργία και να γυρίσεις την ανάπτυξη. Και στα χρόνια του μνημονίου χάσαμε 100 δις. Τώρα σε πείτε επενδύσεις. Μου, με συγχωρείτε, αλλά εγώ να πω ότι συμφωνώ απολύτως. Πολύ ωραία. Επίτε μου ότι αυτό δεν είναι μια αντίφαση, για παράδειγμα, και στον τρόπο άσκησης πολιτικής και στις αντιλήψεις, όταν την ίδια ώρα που εσείς λέτε αυτά. Ακούω, για παράδειγμα, τον Υπουργό, ανεξάρτητα από την άποψη που έχει ο καθένας, τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας να λέει το λιμάνι και λιμάνι. Κόσκολο, δεν έχουμε αποφασίσει τέτοια πράγματα. Για προσέξτε. Περιμένετε. Ακούω, βλέπουμε την ιστορία με τις κουριές και πάλι λέω ανεξάρτητα από την άποψη ο καθένας. Παλινδρομήσεις. Κύριε Λυριτζή, όσα σας λέω εκφράζουν τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και την θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Και εμείς θέλουμε επενδύσεις. Γι' αυτό πριν μια εβδομάδα δέχθηκε ο Τσίπρας κορυφαίους επενδυτές, οι οποίοι έστειλαν και θετικά μηνύματα για την ελληνική οικονομία. Θέλουμε οι επενδύσεις αυτές να γίνονται με την τήρηση των κανόνων, που σημαίνει ότι για τις κουριές πρέπει και μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή όπου να τηρείται η νομοθεσία για το περιβάλλον, για την εργασία, για τα εργατικά δικαιώματα, για να μην θίγονται άλλες δραστηριότητες στην περιοχή που σχετίζονται με τον τουρισμό. Και σε αυτά μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος οριμάζει, αντλεί διδάγματα από τις εμπειρίες του και έχει καταφέρει να εκφράζει, πέρα από το μεγαλύτερο μέρος της αριστεράς, με βάση την εκλογική γεωγραφία και τους αριθμούς, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κέντρο-αριστεράς και του κέντρου, έτσι όπως ορίζεται από τους εκλογολόγους. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει την πρόκληση να κυβερνήσει τη χώρα και σε πολιτικό επίπεδο να εξελιχθεί σε εκείνο το κόμμα παράταξη που θα εκφράσει μαζί με συμμαχίες τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Και τα ερίσματά του στην Ευρώπη, γιατί δεν είμαστε πια μόνοι, ευτυχώς, είναι και σε δυνάμεις πέραν της αριστεράς, που ανήκουν στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, των πρασίνων, αλλά θα σας έλεγα και σε διορατικούς κύκλους που έχουν καταλάβει ότι αν πέσει η Ελλάδα, θα ζημιωθεί και η Ευρώπη. Προχθές ο Γιούνκερ, σε αντίθεση με αυτά που είπε ο Σόιμπλε στο Βερολίνο και μετά έσπευσε να τα μαζέψει, είπε ότι εγώ, όπως δεν ήθελα Brexit στο Euro, δεν θέλω Brexit και στη Σέγγεν. Και γιατί είμαι αισιόδοξος? Να όμως και οι δυνάμεις που εμφανίζονται και είναι και ισχυρές και στο εσωτερικό. Θα σας πω γι' αυτό. Γιατί είμαι αισιόδοξος ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντιδράσεις, παρά τα εμπόδια, θα ολοκληρωθεί έγκαιρα και με επιτυχία η πρώτη αξιολόγηση, που είναι σκαλοπάτι για να βγούμε στην ανάπτυξη, διότι το συμφέρον, κατά τη γνώμη μου, και των δανειστών, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή πλευρά, αλλά και πέραν του Ατλαντικού, είναι η Ελλάδα, που είναι η εμπροστοφυλακή της Ευρώπης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού, να βγει μπροστά ως πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Και μπορούμε... Αυτό είναι η δικιά μας επιδίωξη. Υπάρχει όμως μια κριτική προς την κυβέρνηση που λέει ότι δίνουμε πατήματα με τις δικές μας, δηλαδή, αδυναμίες, τις δικές μας ελλείψεις, τις δικές μας καθυστερήσεις. Δίνουμε πατήματα στις δυνάμεις εκείνες που θέλουν να πάνε σε άλλη κατεύθυνση.
δεν θα κρύψω ότι έχουμε τις δικές μας αδυναμίες και καθυστερήσεις, γιατί είμαστε μια χώρα με προβλήματα διοίκησης, μια χώρα με τεράστια προβλήματα στην οικονομία και μια χώρα που δέχτηκε 2.000% αύξηση των προσφυγικών ροών από το 14 στο 15. Αλλά, ναι, συμφωνώ, πρέπει να τρέξουμε, να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας όσες έχουμε αναλάβει στο προσφυγικό ή να κινηθούμε με συνέπεια, ταχύτητα, χωρίς το φόβο του πολιτικού κόστους για την έγκαιρη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης με επιτυχία, διότι μόνο έτσι θα περιθωριοποιηθούν ακόμη περισσότερο εκείνοι οι ακραίοι συντηρητικοί κύκλοι οι οποίοι ξημεροβραδιάζονται, όχι για το πώς θα σώσουν την Ελλάδα, αλλά για το πώς θα περιθωρήσουν. Από τη Βουλή τα νομοσχέδια, κύριε Παπαδημούλη, που ετοιμάζετε, ακόμα και με τη μορφή την κυβερνητική πρόταση, σας λέω εγώ. Πέρα από τη σκληρή γραμμή των ξένων, θα δούμε τι θα γίνει στη διαπραγμάτευση, θα προκύψει τελικά ως τελικό ενώ νομοσχέδιο, ως πρόταση. Θα περάσουν από τη Βουλή, κατά τη γνώμη σας, εύκολα. Η απάντησή μου είναι ναι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην φάση όπου επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή και χωρίς καθυστερήσεις ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η ελληνική κυβέρνηση είναι επισπεύδουσα σε αυτή τη μάχη. Ο στόχος που είναι απολύτως εφικτός και έχει συνομολογηθεί και με δημόσιες δηλώσεις και από τον κύριο Μοσκοβισή και από τον Τόμας Βίζερ, που είναι ο επικεφαλής του Euro Working Group, είναι ότι μέχρι το καθολικό Πάσχα, τέλος Μαρτίου, μπορεί και πρέπει να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είπε άντε και μέχρι τις αρχές Απριλίου. Ναι. Αν αυτό γίνει, αν επιτευχθεί η συμφωνία, και είμαι αισιόδοξος ότι θα επιτευχθεί. Ανοίγει πριν το καλοκαίρι η κουβέντα για το χρέος. Να σας πω. Αν γίνει αυτό, να απαντήσω πριν στο άλλο. Αν φέρει μια τέτοια πρόταση προς έγκριση με την νομοθετική της μετάφραση ο Τσίπρας στη Βουλή, αυτή θα εγκριθεί από τη Βουλή. Περισσότερες δυνατότητες δίνω στο να πάρει είτε ως σύνολο είτε τα κομμάτια της, κάποια κομμάτια της, παραπάνω από 153 ψήφους, παρά το αντίθετο. Και επίσης να πω και κάτι ακόμη. Θεωρώ απόλυτο παραλογισμό κάθε σκέψη για εκ νέου προσφυγή σε κάλπες, όταν είχαμε τρεις κάλπες που και οι τρεις δώσανε μια μεγάλη νίκη στον Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη χρονιά, και όταν οι τελευταίες απέχουν μόνο 4-5 μήνες. Μέχρι το 19. Προπληρωμών βέβαια όλα αυτά, έτσι. Ναι. Εννοώ το περιβάλλον είναι πολύ διαφορετικό. Λιρτζή, ναι, ναι. Το ξέρω και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στα δύσκολα και υπάρχει και απογοήτευση και υπάρχουν και δυσκολίες. Δεν τα υποτιμώ. Λέω ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι το σκαλοπάτι για να αρχίσουν θετικές ειδήσεις για την ελληνική οικονομία, θα είναι ένα περαιτέρω σήμα σταθεροποίησης, θα ανοίξει η συζήτηση για το χρέος και την ελάφρυνσή του, που θα είναι ένα επιπλέον πιστοποιητικό ανάκαμψης για τη χώρα. Δεν θα έχει μόνο δημοσιονομική ανάσα αυτό, αλλά θα δώσει και ένα σήμα ότι το κλίμα, πάμε, έχουμε αφήσει τα δύσκολα πίσω μας. Βεβαίως, και γι' αυτό εργαζόμαστε. Αυτό νομίζω ότι το θέλει ο κόσμος. Και να πω και κάτι ακόμη. Γιατί πρέπει πάντως να είμαστε. Αυτοί που αντιδρούσαν χθες, κύριε Παπαδημούλη, αντιδρούσαν για τις δικές σας προτάσεις. Να είμαστε ειλικρινείς. Για αυτές που θεωρείτε εσείς θετικές να περάσουν. Δεν αντιδρούσαν για τους ξένους. Το ξέρω. Εκεί απλώς ήταν ανάμεικτα πράγματα. Ήταν άνθρωποι που θέτουν δίκαια αιτήματα και μας βοηθούν και στη διαπραγμάτευση. Και ήταν και ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος με τους παπάδες του, ο οποίος θέλει να φύγει ο τρισκατάρατος Τσίπρας από την Πρωθυπουργία. Είναι ανακατεμένα πράγματα. Λοιπόν, τώρα, γι' αυτό που ήθελα να πω. Εάν υιοθετηθεί το αίτημα, κλείνω με αυτό, το αίτημα, να μην περάσει τίποτα, πάρτε τα όλα πίσω, να αναβληθεί επαόριστον η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και η εφαρμογή της συμφωνίας. Αν περνούσε αυτό το αίτημα, που σημαίνει μπλοκάρισμα με ευθύνη της ελληνικής πλευράς, τότε όλα και η πορεία της οικονομίας για την ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας και το ίδιο το φορολογικό και το ίδιο το ασφαλιστικό θα αντιμετωπιζόταν από χειρότερη βάση στην επόμενη προσπάθεια. Το φορολογικό και το ασφαλιστικό είναι κάτι σαν το κυπριακό. Αν το αναβάλεις, μετά βρίσκεσαι μπροστά σε χειρότερη. Εντάξει, εγώ παραμένω στο ερώτημα και ίσχυε και για την κυρία Σπυράκη. Όλα τα δεχόμαστε, ρε παιδί. Όχι φυσικά. Είμαστε έτοιμοι να τα δεχτούμε όλα. Όχι φυσικά. Άμα σου πει ο άλλος δηλαδή που στο λέει, έχει αρχίσει και στο λέει. Κύριε Λιριτζή, θέλετε να σας πω σε αυτό. 30 δεύτερα, αλλά 30 δεύτερα για να μιλήσει αμέσως με τα κυρία Σπυράκη. Φυσικά όχι, γι' αυτό γίνεται και αυτή η διαπραγμάτευση. Και δεν υπάρχουν συμφωνία μεταξύ των δανειστών.
μέχρι στιγμής αθροίζουν τις ανελαστικότητές τους. Η ανελαστικότητα του Δούνου του στο ασφαλιστικό με την ανελαστικότητα των Ευρωπαίων στο χρέος. Ας αθροίσουν ελαστικότητες και ας τα βρουν μεταξύ τους σε έναν λογικό συμβιβασμό για τον οποίο ήδη έχει μιλήσει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Τσίπρας. Κύριε Σπυράκη,